Κώστας Γενιδούνιας, πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών. Στη δεκαετία 1860-1870 ξεκινάει ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα, συνδέει Αθήνα-Πειραιά, μετά γίνεται μια γραμμή προς το Λάβριο, αναπτύσσεται μαζί με το ελληνικό κράτος μέσα στα χρόνια, έχουμε το σύγχρονο σιδηρόδρομο, αλλά και το μεγαλύτερο, το πιο τραγικό, δυστύχημα στην ιστορία του. Πόσες φορές είχατε προειδοποιήσει, ρε Κώστα? Καλά, δεν ήταν δυστυχημά, έγκλημα ήταν. Γιατί είχαμε προειδοποιήσει. Και όχι μόνο μια φορά. Ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε γίνει υπερενυχρωτικοί σε όλου του αρμόδιου, όλου του υπεύθυνου, τουλάχιστον 4 εξώδικα. Στον, στον εφέτη ανακριτή καταθέσαμε 50 επιστολέ την τελευταία διετία. Στην οποία προειδοποιούσαμε ότι κάτι πολύ μεγάλο και πολύ άσχημο θα συμβεί αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα για την κατάσταση του σιροδρόμου. Απεργίε κάναμε, σε δημόσιο διάλογο πηγαίναμε, παράνομε βγαίνανε. Στο τέλο μα είπαν και συκοφάντε. Mm. Και εκεί κάπου μα απειλήσαν και με μηνύσει. Και εκεί θεωρήσαμε ότι χάθηκε το μέτρο πλέον. Δηλαδή, όταν ω σωματείο παίρνει ένα εξώδικο και σου λένε. Δεν σου απάντανε πλέον, δεν μα βλέπανε. Δεν, δεν θέλανε. Δεν κάνατε ραντεβού την, την Λε και ήμασταν επικηρυγμένοι, όπω είμαστε και σήμερα. Ήμασταν ε, επικηρυγμένοι γιατί λέγαμε την αλήθεια. Λοιπόν, και παίρνουμε ένα εξώδικο μια μέρα το πρωί στο σωματείο. Μα παίρνει τηλέφωνο η γραμματεία του εργατικού κέντρου. Έχετε ένα εξώδικο. Εγώ όταν το διάβαζα δεν το πίστευα πραγματικά. Μα είπαν ψεύτε, συκοφάντε και στο τέλο μα απειλήσανε κιόλα ότι αν ξαναδιαμαρτυρηθείτε θα σα κάνουμε και μήνυση. Θα σα σύρουμε και στα δικαστήρια. Από εκεί και μετά χάθηκε πραγματικά όπω το λέω, χάθηκε το μέτρο. Με αποτέλεσμα στι 28 Φεβρουαρίου το βράδυ να έχουμε αυτή την τραγωδία που εμεί οι χαροδοτοί τη λέμε έγκλημα. Τη χαρακτηρίζουμε ω έγκλημα γιατί είναι κάτι το οποίο είχαν προειδοποιηθεί όλοι ότι έχουν, γίνονται σοβαρέ εκτό στην ασφάλεια και δεν λειτουργούν και τα συστήματα τα οποία προστατεύουν έναν του ανθρώπινο δάσκο. Πάμε σε αυτό. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο ο είναι ακατάλληλο στη θέση του σταθμάρχη. Αυτό πλέον δεν, δεν υπάρχει κάποιο που να το αμφισβητεί. Και την κυβέρνηση να επιμένει ότι στην Λάρισα λειτουργούσε τη τηλεδιοίκηση. Τι είναι η τηλεδιοίκηση, και αν λειτουργούσε στην Άρισα. Εντάξει, νομίζω τώρα ότι ό, ό, όλοι καταλάβουν ότι δεν λειτουργούσε στη τηλεδιοίκηση. Η επικοινωνιακή διαχείριση τη περίοδου εκείνη, των πρώτων ημερών δηλαδή μετά το. Γιατί πραγματικά φαντάζομαι ότι βρίσκανε σε πολύ δύσκολη θέση όταν είδαν τα αποτελέσματα τη αμέλεια αυτή τη εγκληματική. Ε, η τηλεδιοίκηση είναι αυτό που βλέπει τα τρένα πώ περπατάνε live. Δεν λειτουργούσε στην ε, στη Λάρισα, λειτουργούσε μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Ε, τι γίνονταν όταν λειτουργούσε, επί τη ουσία υπήρχε. Ε, μετά το σταθμάρχη, ένα άλλο που έβλεπε πού πηγαίνει το τρένο και μα έδινε εμά του μηχανοδηγού εντολή να συνεχίσουμε ε, μετά το σταθμό. Αυτό εκείνο το βράδυ δεν λειτουργούσε. Από τον Ιούλιο του 2019, επί τη ουσία, όπω λέγεται το πόρισμα, δεν το λέμε εμεί μόνο οι εργαζόμενοι. Με αποτέλεσμα, ο σταθμάρχη να βάλει το τρένο σε λάθο γραμμή και σε μια γραμμή στην οποία κατέβαινε ένα άλλο τρένο από του και να έχουμε την μετοπική σύγκρουση αυτή κοντά στα τέμπια. Τώρα έχουμε μια χρονική απόσταση ε, από το δυστύχημα. Να σε ρωτήσω κάτι ανθρώπινο. Εσύ με του μηχανοδηγούς είχε σχέση καθημερινή, έτσι. Δηλαδή, ναι. δηλαδή εσύ βρέθηκε στη θέση να έχει χάσει συναδέλφου, αλλά και να πρέπει να εκπροσωπήσει τον κλάδο. Με ψυχραιμία, με πάρκια, με τεκμηρίωση. Έτσι. Ναι. Καταρχήν είμαστε 300 μηχανοδηγοί όλη την Ελλάδα. Στην πλειοψηφία. Ας πούμε ότι είναι πολύ νέα παιδιά όλοι. Στην... Οι πλειοψη... τέσσερι ήταν νέα παιδιά. Ε... Ο ένα ήταν συνάδελφο, με τον οποίο τον γνώριζα 20 χρόνια, ε... ο Γιώργο. Τα άλλα ήταν νέα παιδιά, τα γνώριζα πολύ καλά, ήμασταν φίλοι. Και ε... αυτό που σκέφτεσαι είναι πέρα ότι πρέπει να του εκπροσωπήσει, ότι μπορεί να σου να θέση του. Δηλαδή, εγώ δουλεύω κάθε μέρα, είμαστε κάθε μέρα με του μηχανοδικού, ε... μια οικογένεια. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι μπορεί να ήμουν και εγώ στη θέση του συναδέλφου αυτού, να μου δοθεί μια τέτοια εντολή και. Πραγματικά έχουμε βρεθεί σε τρομερά δύσκολη θέση. Και όχι μόνο εγώ ω πρόεδρο. Αυτό που βγάζω εγώ είναι η φωνή ε, όλων των μηχανοδηγών. Όλη η μηχανοδηγία είναι σε πολύ. Εδώ, όχι, εδώ θα διαφωνήσω. Εσεί δεν βγάλατε τη φωνή των μηχανοδηγών. Θεωρώ ότι μπήκατε μπροστά για τη φωνή όλη τη κοινωνία. Γιατί είχαμε ε, 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 να δούμε τέτοια κλίμακα κινητοποίηση ε, από το 2010 στην Ελλάδα. Οι εκτιμήσει δηλαδή των πολιτικών αναλυτών ήταν ότι βγήκαν στον δρόμο πάνω, πάνω από 2,5 εκατομμύρια κόσμου κυρίως ο κόσμος ε, και εσείς βρεθήκατε να εκπροσωπείτε ας πούμε όλο αυτό τον το κόσμο μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων βεβαίω, που αξίωνε να λάμψει αλήθεια ας πούμε για το δυστύχημα, για το έγκλημα αλλά και ένα καλύτερο συνειδηρόδρομο, έτσι δεν είναι. Εγώ όταν την Κυριακή, ας πούμε, όταν έγινε το πρώτο συλλαλητήριο, δεν πιστεύαμε τη, τη συγκέντρωση του κόσμου. Και μιλάγαμε, επειδή έχουμε μηχανοδηγού σε όλη την Ελλάδα, η εικόνα ήταν η ίδια σε όλε τι πόλει, σε όλη, σε όλη την περιφέρεια και εκτό από την Άθηνα. Πραγματικά, αυτό που μάλλον ο κόσμο είδε είναι ότι υπήρχε μια, μια αμέλεια εγκληματική. Δηλαδή, ότι ε, οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν ότι δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε. Και εκεί είπε ότι ε, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιο να έρχεται να σε προειδοποιεί, να σου ξανακάνει τι ε, τις επισημάνσει, mm -hmm. να τον κατηγορήσει στη τεχνία. Μα λέγανε στι τεχνίε, μα παρουσιάζανε σε κάτι διαφορετικό. Και νομίζω ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε όλο αυτό που ζούμε. Και κατέβηκε ο κόσμο ε, στις στι πλατείε, κατέβηκε στι συγκεντρώσει. Εμεί όντω ε, συσπηρώθηκε γύρω από το Σωματείο και το Συνδικάτο και, και τα συνδικά είχαν... το Συνδικάτο Και σε εξέλιξη και την προσπάθεια να συγκαλυφθεί όλη η υπόθεση όπου ο θυμό. Αυτό, αυτό αυτό είναι αυτό μα τιμώνει μα ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή, μα τιμώνει γιατί, γιατί πολύ απλά εμεί ω επαγγελματίε όταν βλέπουμε κάποιον προσπαθεί να μας, να μας πείσει mm -hmm. ότι δεν λειτουργεί τη δε δίκηση ενώ δεν λειτουργεί, mm -hmm. εκεί θυμώνεις περισσότερο γιατί το ζεις καθημερινά. Και λε, μα εσύ που μου ζητά να ξανακυκλοφορήσω και υποτίθεται ότι βάζεις παραπάνω δίκτυα τη πώς, πώς προσπαθείς να με πείσει ότι αυτό που δεν λειτουργεί, λειτουργεί. Εγώ πώ να σε ξαναμπιστευθώ. Τώρα, αυτό που εγώ θέλω να το πω, εγώ, εσύ, ο Κώστας, είσαι ένα άνθρωπο που ξεφεύγει από αυτό που έχει στο μυαλό του. Ω τυπικό συνδικαλιστή, κάποιο, δηλαδή, δεν είσαι συνδικαλιστή γραφείο. Είσαι στο πεδίο. Ε, Μπαίνει στην καμπίνα τη μηχανοδίηση. Δουλεύει κάθε μέρα. Ε, και ε, η επαφή σου με του αδέρφου σου είναι αυτή. Δηλαδή, θέλω να πω, έσπασε ε, και το στερεότυπο για το τι σημαίνει συνδικάτο. Και... Ναι. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική τομή. Ξέρεις τι θα ήθελα, θα ήθελα λίγο έτσι να, να περιγράψουμε πρώτον την κατάσταση του δικτύου όπως είναι τώρα στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έτσι, τα δρομολόγια που γίνονται, δεν γίνονται κτλ. Και, και, μετά να κάτσουμε να δούμε λίγο, να συζητήσουμε τι θα μπορούσε να προσφέρει στη χώρα ένας πολύ καλά οργανωμένος ε, Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Α ξεκινήσουμε, από Βόρεια Ελλάδα. Από Βόρεια Ελλάδα δεν Βόρεια τίποτα. Σήμερα δεν κληροφορεί τίποτα. έχουμε μόνο ένα-δύο intercity την ημέρα στο Αθήνα Θεσσαλονίκη και μόνο δύο εμπορικά την ημέρα που πηγαίνουν προσιδωμένοι. Από εκεί και πέρα, τρένα προ Φλόρνα δεν έχουμε, προ Δράμα δεν έχουμε, προ Αστιακό Θεσσαλονίκη Λάρισα δεν έχουμε. Ε, Αλεξανδρούπολη δεν είχαμε από τον καλοκαίρι του 2020, ούτω ή άλλω. Είχε καταργηθεί αυτό. Εννοεί το Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη προς και Αλεξανδρούπολη, έτσι. έτσι. Τρένα στο δηλαδή, για, για να, καταλάβει ο οποίο μα παρακολουθεί, σημαίνει ότι δεν υπάρχει τρένο που να βγαίνει από τη Θεσσαλονίκη και ανατολικά. Ναι. Ε, τυχα... Δηλαδή η Ξάνθη, ας πούμε, δεν, δεν έχει, δεν, δεν έχει τρένο. Δεν έχει κανένα. Μάλιστα. Ούτε προ φλορινα mm -hmm. ούτε και το πολύ σημαντικό, το προαστιακό που συνδέει τη Λάρισα και εκεί κυκλοφορούν πάρα πολλοί κόσμου. Ε, Ουσιαστικά ο σιδηρόδρομο σταματάει ε, στην Ινόη, στη Χαλκίδα σήμερα. Εκεί και έχουμε μόνο δύο εντερσίτη τα οποία ταξιδεύουν στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Συν την κουκίδα, την νησίδα που υπάρχει ο προαστιακό τη Πάντρα, ο οποίο λειτουργεί σήμερα με πολύ χαμηλέ ταχύτητε, αλλά ε, σούπερ πληρότητε. Ο κόσμο θέλει δηλαδή να μετακινείται με το τρένο. Εγώ επειδή δουλεύω καθημερινά το βλέπω, έρχονται ας πούμε, τώρα στον προαστιακό τη Αθήνα οι επιβάτε και μα ρωτάνε. Πρόεδρε, μιλάγαμε και πριν με τον ναι, κόσμο. κόσμο αυτό. Τώρα μα ρωτάνε ακόμα πιο εντατικά. Πότε θα επανέλθουμε στην κανονική λειτουργία, πώ τα βλέπετε με τα έργα. Γιατί ο προαστιακό τη Αθήνα μπορεί να μεταφέρει τον τριπλάσιο και το τετραπλάσιο κόσμο από την Πελοπόννησο, από την Κόνεφθο, από το Κιάτο, από τα Μέγαρα. Ε, μπορεί να τον τετραπλάσιο κόσμο προ την Αθήνα. Αυτό, αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, ε, έχει το δυστύχημα και ένα κόσμο να είναι έτοιμο το μέσο να το αγκαλιάσει εκ νέου. Δηλαδή, έτσι μία, όπως το πω, μία ανάγκη και μία ακλόνητη πίστη προ το μέσο αυτό, ε, το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Δηλαδή, εγώ δεν σου κρύβω ότι μετά το, την τραγωδία υπέθετα ότι πολλοί κόσμοι θα κάνει καιρό να ξαναμπεί Όλοι, αυτό φανταζόμασταν. Yes. Ε, ο Πραστιακό όμω από τη δεύτερη μέρα είναι στι πληρότητε τι κανονικέ και υπάρχει μια έντονη. Δηλαδή ξεκινάνε τα τρένα από το Κιάτο, να σου πω, mm -hmm. και στη, στο, στα, μέγαρα, στην Κόρινθο, στου Αγίου Στοδού είμαστε γεμάτοι. Είμαστε δηλαδή όπω πριν, γιατί ο κόσμο. Η πυκνότητα των δρομολογιών... Ε, είναι ένα ανά την ώρα, δυστυχώ. Δηλαδή, την ώρα. Ναι. Δεν, επειδή δεν έχουν γίνει τα συστήματα, φέγεται έργα, δεν μπορούμε να πυκνώσουμε τα δρομολόγια. Δυστυχώ. Ο κόσμο το ζητάει αυτό. Δηλαδή, να πούμε εδώ τώρα γιατί είναι ανά την ώρα, γιατί δεν λειτουργούν καταρχήν τα συστήματα. Αστεί, τα ένα τρένο, να το πούμε απλά, να ναι. το καταλάβουν όλοι, mm -hmm. για να φτάσει ένα τρένο στην Κόνεθο, πρέπει να φύγει από την Αθήνα, να φτάσει στην Κόνεθο και μόλι φτάσει, θα πάρει ε, με ένα τηλεφώνημα σταθμάρκει, θα πει ότι έφτασε το τρένο, στείλε το επόμενο. Έτσι γίνεται η κυκλοφορία στον Ποραστατικό τη Αθήνα. Αν λειτουργούσαν τα συστήματα, τι θα μπορούσαν να γίνει. Θα μπορούσαμε να είχαμε τρένο ένα 5 λεπτά. Μάλιστα. Ένα 5-10 όσο θέλουμε γιατί ε, το τρενο ενα είναι 500-700 μέτρα στα φωτοσύματα εκαλύπτει το ένα το άλλο. Έτσι. Αντίστοιχα μπορεί να γίνει και στο προαστιακό τη Αθήνα, όπου στο μετρό, α πούμε, μετά την πλακεντία. Εσύ... Με ναι, απλά λόγια, για τώρα τι λέμε. Δηλαδή ότι επειδή δεν λειτουργούν τα φανάρια στο Αθήνα Κόρινθο, αναγκαζόμαστε να έχουμε ένα, ένα δρομολόγιο δηλαδή, 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 δηλαδή πρέπει να φτάσει το πρώτο τρένο, να πέσει το τηλεφώνημα. Ότι έφτασε. Ότι έφτασε για να ξεκινήσει το επόμενο. Διότι ο συνάδελφό ο μηχανοδηγό δεν είναι σε θέση, καθώ Μηχανοδηγεί να ξέρει τι γίνεται μπροστά του. Ακριβώ. Εάν το, πάρει... το προπορευόμενο έχει πάθει mm. κάποια βλάβη. Πρέπει να πάρει η γραμμή ελευθέρα στο yeah. λέμε yeah. Δηλαδή ότι η γραμμή είναι ελεύθερη. Αντίστοιχο έγινε yeah. και το μοιράο βράδυ στη Λάρισα. Μόνο που η γραμμή δεν ήταν ελεύθερη. Ε, αυτά και, στιγμή... και εκεί ήταν κόκκινα. Έτσι. Και εκεί κόκκινα και όλα. Και εκεί ήταν yeah, 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 η τηλεδίκηση εκτό. Αν λειτουργούσαν, θα έβλεπαν οι συνάδελφοι mm. το κόκκινο, θα σταματούσαν. Άρα, καλέστηκε ο μηχανοδηγό να μπει σε μια γραμμή η οποία δεν έχει φανάρια που να λειτουργούν. Και με τηλεδιοίκηση εκτό. Εκτός, εκτός... Και με σύστημα εκτό. Και με τι επικοινωνίε πετσοκομμένε. Να το μάλιστα. πούμε για αυτό. Γιατί... Για πάμε λίγο τώρα να, να, για να δώσουμε την εικόνα τη συνολική. Άρα, Βόρεια Ελλάδα, ο άξονα ο οριζόντιο, α το πούμε σχηματικά. Που πάει από τη Θεσσαλονίκη στην Συνολικού Αλεξανδρούπολη, Γιώκ. Και ο Πραστιακό τη Αλεξανδρούπολη είναι εκτό. Και ο Πραστιακό. Το Λεωρμένιο είναι εκτό. Και αυτό δεν, δεν είναι. Δεν έχει δρομολόγιο τώρα. Όχι. όχι. Και αυτό έχει κοπεί. Και αυτό έχει κοπεί. Δηλαδή ο άνθρωπο που είναι στην Ορεστιάδα δεν έχει τρένο για Πατριωτισμό à la carte, μου λέγεται αυτό. Δηλαδή... Ε, εντάξει, εκεί θα μπορούσε να λειτουργεί πραγματικά και εμεί δεν έχουμε καταλάβει γιατί δεν λειτουργεί. Ε, πρέπει να απαντήσει ο όσα... ΣΕ. Έτσι, εμάς, ο ΣΕ δεν μα βλέπει. Ε, ναι. Ναι. Είμαστε λίγο. Επειδή τα καταγγέλνουμε, έχουμε γίνει πολύ εναπληκτικοί, φαίνεται. Ε, νομίζουν ότι θα... θα, το αφήναμε έτσι. Ε, δεν τώρα, τώρα, ασχολείται και η δικαιοσύνη. Έτσι έχουν ασκηθεί διώξει. Νομίζω ότι θα έχει πολλά επεισόδια. Ελπίζω να μην συγκαλυφθεί όμω. Δεν θα. Δεν θα... και... και, πιστεύω ότι ο κόσμο που βγήκε στον δρόμο δεν θα το επιτρέψει. Πάμε λοιπόν τώρα πίσω στην κουβέντα μα. Άρα η Βόρεια Ελλάδα είναι πρακτικά ο, ο οριζόντιο άξονα ο οποίο δεν υφίσταται. Ναι. Δεν έχει δρομολόγια καθόλου. Δεν υπάρχει τρόπο να πα από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη. Από την Θεσσαλονίκη στη τη, Φλόρινα. Από την Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη, από ναι. την Ξάνθη στην Αλεξανδρούπολη, ούτε κάστα από την Αλεξανδρούπολη στην Οριστιάδα και πίσω. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν. Ούτε προ τη Φλόρινα, προ την Δυτική Μακεδονία, α πούμε. Δε, ούτε προ τα Κύπρα. Ούτε, έβαις, ούτε νόσο Έχουμε νόσο. λοιπόν ένα δρομολόγιο στον. Στ άξονα, το κεντρικό, στη σπονδυλική στήλη του σιδηροδρομικού μας δύο την ημέρα. Δύο την ημέρα. Και το πυκνό εντό πολλών εισαγωγικών δρομολόγιο από το Κιάτο στην Αθήνα κάθε μία ώρα. Ανά μία ώρα με μειωμένε ταχύτητε και με μετεβιβάσει στην Αθήνα. Δεν πάει στον πυρήνα όπω παλιά, mm -hmm. όπω πριν το δυστύχημα. Ε, mm -hmm. Γιατί οι ταχύτητε είναι μειωμένε. Το κάνουμε πλέον πάνω από μία μισή ώρα το Κιάτο Αθήνα. Γιατί με είναι τι 80. 80. Πάνω από 120, 80 κιλά. Πηγαίνω τα 120. 120. 120. 120. Λοιπόν, το κάνουμε με αυτέ τι ταχύτητε. Ε, κατεβαίνει ο κόσμο στην Αθήνα, μετεπιβάζεται. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε και τη μετεπιβίβαση στο Ρέντι. ενώ λειτουργεί η ηλεκτροκίνηση. Το έλεγα το πρωί και δεν το πιστεύανε. Λειτουργεί η ηλεκτροκίνηση ε, κανονικά μέχρι τον Πειραιά, και το 2017. Στο Ρέντι τα τρένα σταματάνε, 200 άτομα κατεβαίνουν, μπαίνουν σε άλλο τρένο μαζί και εμεί, οι μηχανοδηγοί, σε diesel τρένο για να πάνε στον Πειραιά και από τον Πειραιά να ξεκινήσει τον diesel για να πούμε στο ρεύμα στην ηλεκτροκίνηση. Μάλιστα. Και κανεί δεν μα έχει πει γιατί γίνεται αυτό. Όλη η μία εταιρεία δείχνει την άλλη. Άρα έχουμε μία μετεπίβαση τουλάχιστον από τρένο σε τρένο. Για, να, πας πα στην όμω. Για να πα στην Πάτρα. Δεν πα στην Πάτρα. πας... Στην... στην Πάτρα. δηλαδή στην, στην Ελλάδα, Ελλάδα πώς... του 2023 δεν μπορεί να πα από την Αθήνα στην Πάτρα. Θα κατέψει το Κιάτο και θα πα στο λεωφορείο. Το οποίο πίσω γράφει λένε Τρέιν όμω. Παρήγορο γι' αυτό. έτσι; Τουλάχιστον υπάρχει, υπάρχει ταμπένα Ελένικ Train. Δεν σου μπορεί να πα που είναι και εκεί μια Είχαμε το Πάτρα Πύργο, το οποίο ήταν μια γραμμή πολύ καλή και εκεί είχε εγκαταλειφθεί. Τώρα πήγαν... πάμε πιο κάτω, στη... δηλαδή στη γραμμή τη Δυτική Πελοπονίσου. Από την Πάτρα προ τα κάτω στον Πύργο. Στον Πύργο έχει και κάποιε εγκαταστάσει. Τη... Έχει, θυμά... έχει τεχνικέ. Άρα έχει εκεί το παράδοξο να έχει τεχνική βάση, δηλαδή μια εγκατάσταση στην οποία μπορεί να επιδιορθώσει κανεί μια μηχανή. Και ένα τρένο. Ναι, και ένα τρένο και δεν υπάρχει ε, δρομολόγια. Υπάρχει μόνο ένα τρένο το οποίο κάνει ε, το κατάρχολο, συνδέει το λιμάνι ε, με την αρχαία Ολυμπία. Και ξέρει, όταν κατεβαίνω από κορυφαίο γερόπλοιο, οι τουρίστε. Γιατί στο κατακολουθό είναι ναι, τεράστιο ναι, λιμάνι. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο πράγμα που ψάχνουν είναι τρένο. Και βλέπω ένα μικρό τρένο να του περιμένει. Και οι άνθρωποι έρχονται μαζικά. Ναι, έρχον, ναι, ναι. Γιατί ναι, δεν υπάρχει κατεύθυνση ε, mm -hmm. να ενισχυθεί το μέσο. Και όταν ρωτάνε τα δρομολόγια του, λέμε ένα-δύο ώρε. Οπότε έρχεται το κορυφαίο γερόπλοιο. Mm -hmm. Είναι πλήρη εγκατάλειψη. Ενώ θα μπορούσε και εκεί η γραμμή να είναι λειτουργική, τα τρένα υπάρχουν. Ε, Δυστυχώ δεν, δεν έχει. Υπάρχει μόνο. Στο λέω πώ είναι. Κατε... Έρχεται το κορυφαίο μπαίνουν οι τουρίστε, του πάμε στην αρχαία Ολυμπία, γυρνάμε. Κάποια ώρα το μεσημέρι και γυρνάμε. παλιά γραμμή ε, Ναύπλιο, Άργο Ναύπλιο κτλ. Έχει και δρομολογία ε, αυτό. Το Ναύπλιο, εδώ υπάρχουν δύο, ε, υπάρχουν δύο ε, ζητήματα. Το ένα είναι η γραμμή προ Ναύπλιο και η γραμμή προ ντράκι. Mm -hmm. Η γραμμή προ Νουτράκι, ε, η σύμβαση υπογράφηκε το καλοκαίρι του 19, θα τέλειωνε το καλοκαίρι του 20. Έχουμε 2023, αγνοείται. Και έχουμε και τη γραμμή προ ε, Ναύπλιο, που με μια μετεπιβίβαση στην Κόρινθο θα ήταν και ανταγωνιστική, mm -hmm. δηλαδή στου χρόνου, ε, και οικονομική για του επιβάτε. Δεν λειτουργεί ούτε αυτή. γιατί είναι ένα προορισμό ε, τον οποίο πάρα πολλοί αθλημένοι τον προτιμούν για η yeah. έγκρομη. Άρα θα, τους, ναι. θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δημοφιλή να να επιλογή και, το τρένο για τον άφριο. Νάφριο, άλλωστε θα μπορούσε να είναι και λειτουργικό mm. και ανταγωνιστικό και οικονομικό για του επιβάτε. Μάλιστα. Άρα τώρα ε, έχουμε διαμορφώσει μία εικόνα. Βόρεια Ελλάδα τίποτα, το δηλαδή. απόλυτο τίποτα στοιχειώδη δρομολόγια στην σπονδυλική στήλη του δικτύου και Νότια Ελλάδα επίση τίποτα με την εξαίρεση του, του κιάτου προαστιακού. Του... Ναι, Μάλιστα. Τι θα μπορούσε να προσφέρει ένα καλό σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Το, το ρωτάω, ξέρει γιατί. Γιατί κοίταγα τι προάλλε το χάρτη των ευρωπαϊκών χωρών με τα δίκτυα των σιδηροδρόμων που έχει κάθε μία. Και ενώ βλέπει έτσι ένα, ένα πλεχτό, ένα δίκτυο από πάνω στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη, πραγματικά είναι γεμάτο οι γραμμέ, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, όλε αυτέ οι χώρε κεντροευρωπαϊκέ, πέρχεσαι στην χερσόνησο του Έμμου, που βλέπ, Ελλάδα. την Ελλάδα μα, και υπάρχει μία, μία, γραμμή. μία γραμμή μόνο. Μόνο μία γραμμή. Τρομερή εξαίρεση. Και με την έννοια πια ότι ξέρει από τη γεωγραφία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, είμαστε εδώ που είμαστε είμαστε καταδικασμένοι να υπάρχουμε και να ζούμε σε αυτόν τον τόπο που είναι πανέμορφο και ευλογημένο, αλλά μα δίνει κάποια πλεονεκτήματα. Το πλεονεκτήματα τη γεωγραφία, τη θέση του. Τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει ο Σύνδρομο. Ε, καταρχήν, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι θα αναβάτε στην ποιότητα ζωή των κατοίκων στην περιφέρεια. Ε, θα προσέφερε περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή, η Αθήνα, είμαστε 5 εκατομμύρια, πόσοι ακόμα να χωρέσουμε. Αν έχει έναν προαστιακό να συνδέει την Αθήνα με την Κόρινθο σε 45-50 λεπτά, τα μέγαρα, του Αγίου Θεοδόρου, το Αίγιο, το Κιάτο, το Ζευγολατιό, να πω τη Χαλκίδα, τον Αγίο Στέφανο. Yeah. Αυτό μόνο και μόνο δημιουργεί μια προοπτική στον εργαζόμενο ότι θα πάει να επενδύσει, να αγοράσει ένα σπίτι σε μια περιοχή έξω από την Αθήνα, θα δημιουργήσει αυτές αυτέ περιφερειακή ανάπτυξη, θα συνδέσουμε πιο κοντά τα αστικά κέντρα με τι πόλει σε σύντομου. Κοιτάξτε, το αθηνα τη και δεν το συζητάμε ότι mm -hmm. θα μπορούμε να πηγαίνουμε σε τρει ώρε. Αυτό το προαστιακού όμω είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή ε, κάτι με, με πολύ στοιχειώδη αναβάθμιση, α πούμε, στην, στην επιδομή. Δηλαδή το να φτιάξει τα φανάρια στοιχειωδό και να πυκνώσει τα δρομολόγια. Θα είναι τεράστια ανάσα για όλη τη ζώνη. Για όλη τη Μέχρι και... την Κόρινθο και το Κιάτο. Εγώ έτσι... θα πω ότι είναι... yeah. όταν ο προαστιακό πήγε στο Κιάτο με τα προβλήματα που πήγε mm. και στην Κόρινθο οι, οι περιοχέ αυτέ είναι τεράστια ανάπτυξη. Ναι. Και στι τιμέ των ακινήτων έτσι, και σε εργαζόμενου οι οποίοι ξεκινάνε. Και σου λέει, Άντω από το να πάω από το σπίτι μου που μένω, στο χώρο εργασία μου στην Αθήνα, θέλω μια ώρα. Μπαίνω στο τρένο, και σε 45 λεπτά είμαι, είμαι στο, στο χώρο εργασία μου, γυρίζω και έχω μια ποιότητα ζωή καλύτερη. Και είναι και φθηνό μέσο, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή το Αθήνα Θεσσαλονίκη 45-48 ευρώ, πόσο είναι. Τόσο είναι το ναι. ναι. να. και, και στο κομμάτι αυτό, όσο προχωράνε τα έργα και όσο υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα δρομολογίων. Μπορεί να κάνει και πολιτική ακόμα mm -hmm. πιο κοινωνική. Mm -hmm. Να, να βάλει και τρένα τα οποία θα έχουν ακόμα αυθινοτροφείο, όπω mm -hmm. είχαμε παλιότερα. Αυτή τη στιγμή όμω δεν βοηθάει η υποδομή. Στη Γερμανία κάνανε κάτι ε, σημαντικό. Κάνανε μία ενιαία κάρτα, νομίζω στα 50 ευρώ, για ένα μήνα για όλα τα μέσα μεταφορά και τα τρένα μέσα. Ε, Σε όλη την Ελλάδα αυτό. Εν ώψη ναι. με την ενεργειακή κρίση, είναι αυτό που λέγαμε και εμεί. Μπαίναμε στο κιάτο και δεν το πιστεύαμε. Στην Κόρινθό λέγαμε παιδιά γεμάτη. Δεν θα βάλουμε τον κόσμο. Στη Γερμανία, στην Ισπανία, είδαμε εφαρμογέ με 29 ευρώ και 19 ευρώ να πηγαίνει ο επιβάτη mm -hmm. και να χρησιμοποιεί το τρένο γιατί η τιμή τη βενζίνη, καλά, είμαστε η πιο ακριβή χώρα εδώ στην Ελλάδα. Mm -hmm. Οπότε δημιουργείται mm -hmm. δύο φορέ η επιβατική κίνηση που είχαμε. Πάρθηκαν πολιτικέ αποφάσει τέτοιε, mm -hmm. ώστε το μέσο βοήθησε πάρα πολύ στο να ιδίω οι εργαζόμενοι, οι φοιτητέ, οι συνταξιούχοι να μετακινούνται γρήγορα και οικονομικά. Θα ε, τώρα ε, πιασα νομίζω και κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Άρα. Έχουμε ένα δίκτυο το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα, δρομολόγια σε περισσότερε περιοχέ μηδενικά. Έχουμε μια τεράστια δυνατότητα, δηλαδή λόγω τη γεωγραφική μα θέση στι μεταφορέ να ήταν ένα κυρίαρχο μέσο πραγματικά. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε και πάρα πολύ ισχυρού εχθρού στου αεροδρόμου, ανταγωνιστέ. Δηλαδή, εγώ τώρα που σου μιλάω, δεν ξέρω και όσοι δουν το βίντεο, εάν μπορεί με ασφάλεια και γρήγορα, σε 3,5 ή ώρε, να πα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, από το σταθμό Λαρίση, στο, στο κέντρο, κέντρο τη κέντρο, της κέντρο. Θεσσαλονίκη, γιατί να πάρει το αεροπλάνο, για κανέναν λόγο. Και να πούμε εδώ ότι ε, είναι, με, είναι μεγάλη η εκθέση του ισοδρόμου με αντίπαλοι, να το πω οι αντίπαλοι, να. να πούμε ότι και στην περίοδο τη πανδημία, το μέσο ενώ άλλοι επιδοτήθηκαν πλούσιο πάραχο, 30-40 φορέ ε, πήραν 200 εκατομμύρια ευρώ, α πούμε, ω επιδότηση. Ο συντρόφιμο πήρε 4, ενισχύθηκε με 4 εκατομμύρια ευρώ. Ε, παρόλο που εμεί τα συνδικάτα φροντίσαμε τότε, δεν βγήκαμε σαν στολή εργασία. Ναι, ναι. Δεν είχαμε εκπαιδευτική εργασία. Και μα είχαν τρομερή εντύπωση αυτό. Αντί να ε, θυμάμαι, δηλαδή... θυμάμαι, τότε είχε πάρει η ΕΤΖΙ ανά 120 εκατομμύρια ευρώ και δεν είχε γίνει καν κατά το γερμανικό μοντέλο. Το γερμανικό μοντέλο τι έλεγε επιδότησε αμέσω τη Lufthansa, το γερμανικό κράτο, αλλά πήρε μετοχέ. Πήρε μετοχέ. Πήρε Εδώ είχαμε, και, και είχαμε... Εκεί ήταν μόνο χρήμα, ζεστό. Και είχαμε και του εργαζόμενου σε αναστολή. Και άνευε... Ακόμα ναι. και πιλότου σε αναστολή. Μάλιστα. Μπορεί να το φανταστεί κάποιο έτσι. Πιλότοι τώρα που έχουν επενδύσει τόσα χρήματα στην εκπαίδευσή του, πλήρω καταρτισμένοι και να είναι σε αναστολή η σύμβαση τη εργασία του, παρόλο που επιδοτείται για νέα η εταιρεία, ο συνδρόδρομο. Έχει αυτού του αντιπάλου. Ναι. Έχει το δικό λόμπι, έχει τα αεροπλάνα. Ωστόσο, όμω, σε όλη την Ευρώπη επικρατεί γιατί, γιατί υπάρχει μια πολιτική συνδυασμένων μεταφορών. That's δηλαδή, it's... έρχεται το λεωφορείο, θα σε πάρει από τη Λάρισα, να το πω εγώ για παράδειγμα, μπορεί να σε πάει κάπου πιο κοντά και yeah. καταλαβαίνει και ο εργαζόμενο στι αστικέ συγκοινωνίε, τα λεωφορεία, ότι το συμφέρει για αυτόν να κάνει μια μικρότερη απόσταση και να βγάλει ένα, ένα καλό μισθό. Δυστυχώ στην Ελλάδα ε, δεν έχει αυτή Άρα η Άρα η, προσπάθεια για να στηριχτεί και να αναταχθεί ο σιδηρόδρομο θα είναι και μια προσπάθεια που θα επιφέρει και συγκρούσει, έτσι. Να μην, μην καμ, γελιόμαστε. Καμ, καμία αφιβολία δεν Να ακολουθεί. μην γελίωμαστε. Τώρα, κάτι τελευταίο. Η κυβέρνηση είχε ένα σχέδιο ε, ιδιωτικοποίηση τη υποδομή. Μέσω ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού. Έχω την εξή άποψη και θέλω τη γνώμη σου. Ότι και η εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου ήταν μέσα σε αυτό το πλάνο της ιδιωτικοποίησης, δηλαδή για να έχει ένα επιχείρημα από τη μεριά του Καραμαλή εμπροκειμένου αρχή, μέση και τέλος, έπρεπε να λέει κοιτάξτε πώς είναι το δίκτυο, σε τι κακά χάλια, ας φέρουμε έναν ιδιώτη να το συντηρήσει, να το λειτουργήσει και να το πληρώνουμε για να το κάνει αυτό. Ναι, σου καραμάνει πάνω στο έλεγε. το δίκτυο δεν είναι χάλια, μάλλον μα το παρουσιάζει στο τέλο. <laughs> έλεγε ότι όλα είναι καλά. Εμά δεν μα έβλεπε. Είχε διακηρύξει. Είχε, είχε το ναι. πάντω ήταν διακηρυγμένο. Ναι, Αυτό είναι ακριβώ και τι γινόταν εσωτερικά. Εμεί το βλέπαμε. Ότι όταν έχει τον ΟΣΕ με 1.200 άτομα mm -hmm. και σε τρία χρόνια ε, έχουν μείνει 700, μοιραία, έρχονταν η διοίκηση και έλεγε: Θα κάνουμε το ΣΔΙΤ, έρχονται τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψη και το Green Deal στην Ευρώπη. Ποιο θα τα πάρει, αντί να τα, αντί να τα διαχειριστεί ο ΣΕ, να προσλάβει κόσμο, mm -hmm. να συντηρεί το δίκτυό του. Είχαμε φτάσει στην πλήρη κατάρρευση, γι' αυτό και μιλάμε εμεί για δομική κατάρρευση. Όλων των, mm -hmm. των, των δομών ασφάλεια. Και εκεί ήταν ξεκάθαρο ότι θα γινόταν μια τρει εργολαβίε, Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Νότια Ελλάδα. Ελλάδα. Θα γίνονταν αυτοί οι διαγωνισμοί mm -hmm. και θα βρισκόταν τρει εργολάβοι με ιδιώτε ιδιώτες, mm -hmm. ε, να συντηρούν και το δίκτυο. Όπου αυτό εφαρμόστηκε, στη Βρετανία, πούμε, mm -hmm. το μοντέλο, αναγκάστηκε και εκεί η κυβέρνηση, ακόμα και οι Βρετανοί, οι οποίοι το είχαν προμετωπίδαστεί στην πολιτική του στη δεκαετία του 1990, τώρα επανακρατικοποιούν. Ναι, αυτό να το πούμε. Δηλαδή το, τα δίκτυα του σιδηροδρόμου είναι παντού δημόσια. Παντού δημόσια δεν και η συντήρηση είναι δημόσια. δημόσια δεν δε, δε υπάρχει θα πουθενά, θα... Πουθενά, πουθενά. πουθενά. Και όσοι ενδικάται σε όλη την Ευρώπη, τώρα, είναι πάγια θέση να ας ας πω για μια τελευταία έτσι, επισήμαση. Αν ο Κώστας Γενιδούνια είχε τη δυνατότητα να πάρει πέντε αποφάσεις για το σιδηροδρόμο τώρα, ποιε θα ήταν αυτές. Η πρώτη είναι η άμεση λειτουργία των έργων, τα ε, ε, συστήματα ασφαλεία. Η δεύτερη είναι η επιβολή επενδύσεων. Άμεση να, να, να επιβάλλουμε. Η τρίτη είναι ότι θα εξετάζαμε και το ενδεχόμενο αν τελικά οι ιδιώτε, οι πάροχοι, operator ε, δεν προσφέρουν τι υπηρεσίε στο κοινωνικό σύνολο, τι θα κάναμε με αυτού. Δεν μπορεί ε, να επιδοτείται κάποιο και να χρησιμοποιείται μόνο η επιδότηση για ρουσφέτια, γιατί αυτό είδαμε εμεί τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Μόνο ρουσφέτια βλέπαμε και εκεί που δουλεύουμε. Η τέταρτη είναι η άμεση ενίσχυση του σε προσωπικό και συγκροτημένε ε, σχέσει εργασία. Και η πέμπτη είναι η επαναλειτουργία του σιλοδρόμου που είχε κλείσει. Πρέπει ο σιλοδρόμο στην Πελοπόννησο. Να λειτουργήσει στον Άφημο, να πάει στο Άργο, να πάει στον Πύργο. Εκεί έχουμε γραμμέ οι οποίε είναι... έχουμε μελέτε που έχουμε αποδείξει ότι είναι ουσιαστικό ο ρόλο του και ανταγωνιστικό το μέσο, αν παίξουμε και στο παιχνίδι yeah. των τεχνοκρατών. Ξάνθη, κομμωτινή, εύρο ζωτική και εθνική σημασία ε, ε, περιφέρεια, να υπάρξει εκεί ηλεκτροκίνηση, να λειτουργήσουν τα έργα, να προχωρήσουν και να αναπτυχθεί το μέσο. Και όταν αναπτυχθεί, θα δούμε και την πραγματική δυνατότητα και στην οικονομία. Ναι. Ακόμα έχει αγγελίε τώρα, α πούμε, ναι. ε, ε, ο δρόμο του μεταξιού. Εμεί που το εργαζόμενο που το βλέπουμε, που το ακούμε και βγήκαν και πολλοί τώρα διευθύνοντε σύμβουλοι που είχαν διατελέσει την Τερνοσέ τη δεκαετία του 10 που μα διαλύσαν το, ναι, ναι. το, το στα εργασιακά ζώα και επιμένουν σε ένα σχέδιο το οποίο ε, τα έργα δεν μπορούν να δικαιολογήσουν. Τι ε, μεγαλοστομίε, ε, δε, ναι. δεν δικαιολογούνται αυτά. Όταν έχει το εικόνα το οποίο μπορεί να σου δώσει πραγματικά τεράστια φορτία να μετακινήσει προ τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά έχει μονή γραμμή να το συνδέει. Η οποία περνάει μέσα από τον προαστιακό τη Αθήνα, χωρί σήματα, μπαίνει στο θριάσιο και από το θριάσιο βγαίνει για να πάει πάλι από τον προστέκο τη Αθήνα στην κύρια γραμμή, σε δύο γραμμέ δηλαδή, πώ έτρενα να θα αντέξει αυτό το δίκτυο. Σε ανύποπτη στιγμή ε, μου έχει πει ότι οι ταχύτητε στην Ευρώπη είναι mm. πολλαπλάσια. Δηλαδή, μια ταχύτητα 300 χιλιόμετρων είναι απολύτω εφικτή σε ένα δίκτυο το οποίο έχει και όλα τα συστήματα ασφαλεία. Ο κόστο ο Γενιδούνια, εάν τα συστήματα αναπτυχθούν στην πληρότητά του, Πόση ώρα θα χρειαστεί για να πάρει το τρένο από την Αθήνα για να το πάει στη Σαν Εγώ θα το πω σαν μηχανοδηγό. Ναι. Σαν μηχανοδηγό, σε 3 ώρε και 30, 3 ώρε και 20 θα είμαστε έτοιμοι να προχωράμε τα έργα με το 19 στου δοσμού που είχαμε. Είναι απόλυτα εφικτό γιατί οι ταχύτητε μπορούν να απτυχθούν. Mm -hmm. Μπορούμε να έχουμε 200 χιλιόμετρα μέγιστη ταχύτητα στο τυθορέα δομοκό, σε άλλα σημεία του να πάμε 180-190 mm -hmm. και ε, είναι κάτι φυσιολογικό για μα. Δηλαδή, έχω πάθει και στο Βαρκελόνη Μαδρίτη ταξίδευμα μια φορά. Αυτό είναι Μπήκας, 700, 700 χιλιόμετρα. Πήγα στο τρένο 9 η ώρα το πρωί, ξέρετε, αποκοιμήθηκα εκεί και σου, μετά από δύο ώρες μα χτυπάνε, φτάσαμε. Δηλαδή, παιδιά, 700 χιλιόμετρα! Και μετά σκέφτηκα ότι ταξιδεύαμε με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι. Οι ταχύτητες δεν είναι υψηλέ, ακούει άλλου 200 χιλιόμετρα και, και σου λέει, Πω, για εμάς τους που έχουμε δει και στο εξωτερικό πώς λειτουργεί το μέσο. Η, ή τα 160 βλέπουμε και τι δυνατότητε του δικτύου. Δεν mm -hmm. είναι μεγάλε ταχύτητε για τον τρένο αυτέ. Ούτε τα 160, ούτε τα 200. Αρκεί βέβαια να λειτουργούν τα συστήματα τα οποία σε προστατεύουν και εσένα και, το, και του επιβάτε και να υπάρχει ασφάλεια. Έτσι. Το Αθήνα Θεσσαλονίκη 3 ώρε και 30, 3 ώρε και 20 είναι εφικτό. Θα ήταν δηλαδή ένα τεράστιο κόστο. Δηλαδή είναι είναι, είναι, είναι άλλο χάρτη για την Ελλάδα αυτό. Δηλαδή, αν είναι 3 ώρε η Θεσσαλονίκη 3,5, όπου το τρένο είναι και άνετο μέσα. Φω να ανοίξει το λάπτοπ, να δουλεύει, να σηκωθεί, να κάνει μια βόλτα. Είναι δύο ώρε μέχρι τη Λάρισα, δύο ώρε και δέκα. να το καταλάβου. Τίποτα δηλαδή. Τίποτα. Είναι μια μισή ώρα μέχρι τη Λαμία. Μπαίνει στο τρένο δηλαδή μέχρι να <συστά> <συστά> ε. Αν θε να κάνει και non stop τρένα, μπορεί να ρίξει και άλλου χρόνου. Έτσι και συνήθω στην Ευρώπη αυτό έγινε. Δηλαδή έχει τα τρένα τα οποία πάνε 3 και 30 <συστά> και έχει και ένα non-stop 2, τα οποία λε ότι πάει και σε 3 και 20, 3 και 4. Αυτά μπορεί να γίνουν. Αρκεί να ολοκληρωθούν τα συστήματα, να συντηρείται το δίκτυο σωστά, Mm -hmm. Και έτσι θα αλλάξει ο όλο ο χάρτη, πραγματικά. Κλείνοντα, νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ότι και οι χώρε την ανάπτυξή του την έχουν βασίσει στο σιδηρόδρομο. Γιατί και στη χώρα μα, που ο σιδηρόδρομο δεν είναι ε, μέσο ανεπτυγμένο σε σύγκριση με άλλε, οι μεταφορέ είναι ο δεύτερο κλάδο τη οικονομία. Άρα, φαντάσου, τι δυναμική θα μπορούσε πραγματικά να δώσει και να πολλαπλασιάσει ένα σιδηρόδρομο σύγχρονο. όταν έχει μόνο τα νούμερα, δες. Mm -hmm. Μεταφέρει το 2% των εμπορευμάτων, νομίζω ότι ναι, τίποτα. Ναι, ναι. Είμαστε στο 6-7% στην επιβατική κίνηση, τίποτα απολύτω. Ναι. έβλεπα, α πούμε, τώρα στο Πατρινό Καρδομέλ, που με την πάτρα, ναι, 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 ναι. έτσι. Κάθε τέταρτο λεωφορείο, κάθε τέταρτο, κάθε δέκα λεπτά λεωφορείο. Δηλαδή, πόσα τέταρτα. Για ναι. Ναι. να πάει 50 άτομα. Έτσι. Για να πάει 50 άτομα. Σε μια μαξοστοιχεία, πόσου βάζει. 600-700. Έτσι. Και πόσο πιο γρήγορα θα να πήγαινε, ναι. πόσο με τι ασφάλεια δηλαδή θα πήγαινε. Να κάνουμε μια υπόθεση εργασία, θα μπορούσε να έχει τρένο για την πάτρα κάθε ένα τέταρτο που να παίρνει μέσα 600 άτομα. Ακριβώ. Ναι. Και σε μία ώρα να έχει πάει 2.000 άτομα στην πάτρα. Σε, μία μισή ώρα θα το κάνουμε. 200 χιλιόμετρα. 280 χιλιόμετρα με τι ταχύτητε. Αυτό είναι το, ότι mm. εμεί γι' αυτό φωνάζουμε. Δηλαδή το βλέπουμε, το ζούμε και οι επιβάτε το βλέπουν που χρησιμοποιούν το μέσο. Ε, είναι άλλο ένα μπαίνει ε, στην Κόλυντο για παράδειγμα και να ξέρω ότι 40 λεπτά θα το κίνητο τη Αθήνα. Δεν έχει κίνηση, βρέχει, ξέρετε, βρέχει δεν βρέχει. σε 40 λεπτά εγώ θα είμαι στο να, κέντρο. Ναι, η ζωή σου και δίνεται και ευκαιρία σε. που το έχουμε ανάγκη νομίζω ω χώρα, έτσι. Ε, να, να αναπτυχθεί η περιφέρεια. Να φύγει ο κόσμο δηλαδή ε, μια καλύτερη ποιότητα ζωή. Αυτό που βλέπει στην Ευρώπη, αυτό που βλέπει τι είναι. Μικρέ <στονίτρο> είπε στη Γερμανία, αν πα τώρα στη Γερμανία, βλέπει μικρέ πόλει περιφερειακέ, οι οποίε έχουν ένα εκατομμύριο κατοίκου, αλλά με το τρένο που μπει ε, μπορεί, μπορεί να, να, να πας στα μεσογενετικά δηλαδή, κέντρα, ναι, άρα πολύ γρήγορα. Έτσι, το τρένο ξεκινάει... Ε, σου τώρα. Το, το, το τρένο ξεκινάει από, από τι Βρυξέλλε και φτάνει στο Άμστερνταμ. Ίδιος μηχανοδηγός, ίδιο τρένο. Σε δύο ώρες κάνει αυτή τη διαδρομή. Ας, ας φανταστούμε, λοιπόν, τι, τι πλεονεκτήματα μπορεί να έχεις ω χώρα και τι, και τι σου στερούν ε, τόσα χρόνια, α πούμε. Μάλιστα. Κώστα, καλό αγώνα. Διαρκείας και να ευχηθούμε τα πράγματα να αλλάξουν και ο Σιδηρόδρομος να πάρει την υποστήριξη που δικαιούται και υποβλεπεύεται μια πολιτεία να του δώσει. Εμεί θα αγωνιστούμε, έτσι, και το μόνο που... Να είναι σίγουροι όλοι ότι και δικαιοσύνη θα ζητήσουμε, γιατί αυτό είναι το βασικό. Αυτό, πολύ αυτό είναι το βασικό, γιατί ε, δεν ξεχνάμε αυτό που είπαμε. Δηλαδή, για εμά πλέον, επειδή γνωρίζουμε αυτόν τον κόσμο, mm -hmm. ε, αυτού δηλαδή, οι οποίοι χάθηκαν, ε, Πέρα από του επιβάτε, οι οποίοι και αυτοί μαζί, μαζί με του Σύλλογο των επιβατών, δεν θα δε, δε αφήσουμε 57 άνθρωποι να ξεχαστούν έτσι. Δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν θα το επιτρέψουμε να το καταλάβουν καλά όλοι ε, και θα αγωνιστούμε και για το μέσο να αναπτυχθεί, αλλά κυρίω για να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Για, γιατί πραγματικά γνωρίζανε. Mm -hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο ε, δεν γνωρίζανε. Γνωρίζανε και γνωρίζανε πολύ καλά και μα είπαν και οι συκοφάντε. Και το θέμα για του μηχανικού είναι θέμα τιμή πλέον. Όλα αυτό που έχει γίνει για μα. Να ξέρει ότι σε αυτό που βαλάτε στι πλάτε σα την προσδοκία όλη τη κοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.